είναι τελικά αυτό που καθορίζει την υγεία του παιδιού και του μελλοντικού ενήλικα? Είναι τελικά θέμα γονιδίων, διατροφής ή και άλλων εξωτερικών παραγόντων? Κυρία Νέτα, είναι πολλοί οι παράγοντες που καθορίζουν την υγεία του παιδιού και του ενήλικα. Τα γονίδια σε μεγάλο βαθμό προδιαθέτουν στο να αναπτύξει κάποιος μία νόσο. Ωστόσο δεν αρκούν. Είναι πολλοί οι παράγοντες που επηρεάζουν την έκφραση των γονιδίων, παράγοντες περιβαλλοντολογικοί, παράγοντες που έχουν να κάνουν με τη διατροφή του παιδιού, σε πολλές ηλικιακές φάσεις της ζωής του. Είναι νευροενδοκρινικοί παράγοντες, λοιμώξεις, πολλά πράγματα είναι αυτά που επηρεάζουν την έκφραση των γονιδίων. Για να σας το δώσω να το καταλάβετε, με ένα απλό τρόπο, τα γονίδια είναι ένα πιάνο, το οποίο έχει συγκεκριμένα πλήκτρα, τα οποία βγάζουν συγκεκριμένους ήχους. Εξαρτάται όμως απόλυτα το αποτέλεσμα που θα βγει από αυτό, από το ποιος θα αλληλεπιδράσει με τα πλήκτρα. Εντελώς διαφορετικό αποτέλεσμα θα βγει αν αυτός που θα παίξει το πιάνο και θα συνθέσει θα είναι ο Elton John, pop, θα είναι ο Schumann, κλασική, ή θα είναι ο Ray Charles, jazz. Το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται απόλυτα και διαφέρει εντελώς ανάλογα με το τι αλληλεπίδραση θα δεχτεί το γονίδιο από πάρα πολλούς παράγοντες εξωτερικούς, μεταξύ των οποίων πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η διατροφή. Και ποια είναι και η πιο ευαίσθητη ηλικία που μπορούμε να πούμε ότι επιδρούν αυτοί οι εξωτερικοί παράγοντες? Όλες οι ηλικίες, και όσο προχωρούμε προς τα πρώτα χρόνια της ζωής, και όχι μόνο αυτό, αλλά και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, είναι οι πολλοί παράγοντες που μπορεί να παίξουν θετικό ή αρνητικό ρόλο στην υγεία του παιδιού και του μελλοντικού ενήλικα. Σε ό,τι αφορά στην διατροφή, ο Ιπποκράτης είναι αυτός που έλεγε: η διατροφή πρέπει να είναι το ιατρικό σου και το ιατρικό σου πρέπει να είναι η διατροφή σου. Και όταν μιλάμε για διατροφή, μιλάμε διατροφή από το σημείο μηδέν. Ποιο είναι το σημείο μηδέν? Είναι το έμβριο. Από τη σύλληψη, κατά τη διάρκεια της κύησης, η διατροφή και οι παράγοντες με τους οποίους θα έρθει σε επαφή η μητέρα ή η έγκυος μητέρα, θα καθορίσει την υγεία και όχι μόνο, αλλά τις γνωσιακές ικανότητες του παιδιού στη μετέπειτα ζωή.